Σήμερα, με ανακοίνωσή του, ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας και με συνεχεία με κοινή διπουργική απόφαση, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενημερωθήκαμε ότι οι εκδηλώσεις οι καρναβαλικές σε όλη την Ελλάδα, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, σταματάνε για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο κοροναϊός. Η ματέωση των εκδηλώσεων προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, αναστάτωση, δημιουργεί πικρία, δυσαρέσκεια και απογοήτευση στους εργαζόμενους τους Δήμους, του Δήμου, σε όλους όσους πάλεψαν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα άξιο της πόλης μας, στους συνδημότες μας, τα καρναβαλικά γκρουπ που όλο τον χρόνο δημιουργούν το κορυφαίο καρναβάλι της Ελλάδας. Δημιουργεί αυτή η απόφαση ταυτόχρονα σοβαρά οικονομικά προβλήματα στα μέλη των πληρωμάτων και στους επαγγελματίες της πόλης. Καλούμαστε με αυτή την απόφαση να υλοποιήσουμε την κοινή διπουργική απόφαση, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ματέωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη μας. Είναι ένα υποχρεωτικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των συνδημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας, το οποίο φυσικά είναι πρώτο στο καθήκον για όλους μας. Επιβάλλεται να ακολουθήσουμε πιστά τις υποδείξεις των επιστημονικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια υγεία. Κατανοούμε πολύ καλά ότι αυτή η εξέλιξη ανέτρεψε τον σχεδιασμό όλης της πόλης μας. Η απόφαση της κυβέρνησης για τη ματέωση των εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για τις πολιτικές ευθύνες της σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της εξέλιξης της επιδημίας του νέου κορονοϊού. Πρέπει τώρα να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου. Οι μεγάλες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας της πόλης μας δεν καλύπτονται με τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης.